να επαναφέρουμε την ελληνική οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά, να μειώσουμε την ανεργία κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας 675.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 19, να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία, να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, να αποκαταστήσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αποκαταστήσαμε μεγάλες κοινωνικές πληγές και ταυτόχρονα τον Αύγουστο του 18 πετύχαμε μια μεγάλη, μια ιστορική τομή. Βγάλαμε οριστικά τη χώρα από το καθεστώς των μνημονίων και ταυτόχρονα ρυθμίσαμε το δημόσιο χρέος, δίνοντας μια προοπτική δεκαετία στην ελληνική οικονομία. Έτσι το ελληνικό δημόσιο, η χώρα συνολικά, αποκατέστησε τη διεθνή της αξιοπιστία. Για πρώτη φορά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια κατάφερε να πατήσει ξανά στα δικά της πόδια. Επιστρέψαμε στις αγορές χρήματος με το ελληνικό ομόλογο να σημειώνει ιστορικά χαμηλά ήδη από τον Γενάρη του 19. Με συνετή διαχείριση δημιουργήσαμε ένα χρηματικό απόθεμα ασφαλείας πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, όταν είχαμε παραλάβει άδεια δημόσια ταμεία το Γενάρη του 2015. Ένα χρηματικό απόθεμα ασφαλείας που διασφαλίζει την χώρα μας από εξωγενείς αναταράξεις και δημιουργεί μεγάλα περιθώρια ελπίδας, αρκεί να αξιοποιηθεί σωστά. Ήταν ακριβώς αυτές οι εξελίξεις και η μεγάλη ιστορική τομή της εξόδου που μας έδωσαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα πριν από έναν ακριβώς χρόνο, από εδώ, από αυτό το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να εξαγγείλω τα πρώτα μέτρα μιας νέας οικονομικής πολιτικής, τα πρώτα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν τα 8 χρόνια μετά την είσοδο της χώρας στα μνημόνια. Μέτρα που εξαγγέλθηκαν, ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν όλα, ένα προς ένα, από το Σεπτέμβρη του 18 ως και τον Ιούλη του 19. Η μείωση του έμφυα, σας θυμίζω, κατά 30% για τις μικρές και μεσαίες περιουσίες. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες από το 20% στο 13,3%. Η επιδότηση ενοικίου για 300.000 νοικοκυριά. Η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για συνεταιρισμένους αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζομένους έως 25 ετών. Η μείωση της φορολογίας κατά 1% με στόχο να συνεννοεί αυτό κάθε χρόνο μέχρι το 2022. 7.000 επιπλέον προσλήψεις με το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και την ειδική αγωγή. Και φυσικά η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 586 στα 650 ευρώ, καθώς και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους. Αυτές, φίλες και φίλοι, και τα θυμίζω αυτά, αυτές είναι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ χωρίς αντίκρισμα, τα μεγάλα λόγια που δεν γίνονται πράξη, όπως μας κατηγορούσαν οι αντίπαλοί μας. Έγιναν πράξη όλα, ένα προς ένα. Και όχι μόνο αυτά. Το Μάη του 19 εξαγγείλαμε, ψηφίσαμε και εφαρμόσαμε μία δεύτερη δέσμη μέτρων ελάφρυνσης και ενίσχυσης. Την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, τη σταδιακή αποκατάσταση της μόνιμης 13ης σύνταξης με αρχική δαπάνη τα 820 εκατομμύρια ευρώ, τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, την μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια από το 13% στο 6%, μείωση που η νέα κυβέρνηση έρχεται σήμερα να εξανεμίσει με την αύξηση των τιμολογίων μετά από 5 ολόκληρα χρόνια που οι τιμές του ρεύματος έμειναν σταθερές. Αλλά και τη μείωση στα τρόφιμα από το 24% στο 13%.